Όσο και αν το γράμμα του νόμου τηρήθηκε, η υπέρμετρη αυστηρότητα από πλευράς της Ελλάς προκάλεσε αντιδράσεις. Η απίστευτη περιπέτεια μιας οικογένειας από το Ηράκλειο που από τη μια στιγμή στην άλλη δέχτηκε πρόστιμο κεραμίδα επειδή βρισκόταν στο ίδιο όχημα, έχοντας ξεκινήσει από το ίδιο σπίτι και με κατεύθυνση τον κοινό τόπο εργασίας του πατέρα και των δύο παιδιών, ηλικίας 21 και 22 ετών, έκανε το γύρο της χώρας και άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων με κρίσιμα ερωτήματα. Αν μένουμε στο ίδιο σπίτι, είναι η φούσκα, δηλαδή έτσι. Είναι η ομάδα που ζει στο ίδιο σπίτι καθημερινώς. Η ασπίδα προστασίας από τη λεγόμενη οικογενειακή φούσκα πάντως που οι ειδικοί αναγνωρίζουν άφησε ασυγκίνητο το κλιμάκιο της αστυνομίας που χωρίς να λάβει υπόψη την κραυγή απόγνωσης του πατέρα μοίρασε σε λίγα λεπτά τρία πρόστιμα των 300 ευρώ για καταστρατήγηση των μέτρων για τον κορονοϊό από τη συνύπαρξή του στο ίδιο όχημα. Γιατί με γράφεις? Είμαι παράνομος κάπου? Λέει, είσαστε υπεράριθμοι στο αυτοκίνητο μέσα. Υπεράριθμος, του λέω, με τα παιδιά μου που ζω στο ίδιο σπίτι, εργαζόμαστε μαζί, είμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν φτάνει που έκοψε πρόστιμο, έκοψε και στους τρεις μας πρόστιμο. Δηλαδή 900 ευρώ, έτσι, μέσα σε 5 λεπτά. Λυθείς να δώσει απαντήσεις με αφορμή το περιστατικό που διαδραματίστηκε την Κυριακή στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος της εταιρείας λοιμόξεων και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Παναγιώτης Γαργαλιάνος μίλησε για πρόστιμο στη σφαίρα της υπερβολής. Απολύτως το καταλαβαίνω. Είναι υπερβολικό αυτό. Είναι υπερβολικό. Διότι καταλαβαίνουμε ότι οι ενήλικοι όπως και οι έφηβοι πάνω από 15 ετών μεταδίδουν εύκολα το ίδιο με τους ενήλικες. Όμως, όπως είπατε, αν ζουν στο ίδιο σπίτι, έχουν την ίδια δουλειά, εντάξει, είναι τραβηγμένο. Ο πατέρας που εν μέσω υγειονομικής κρίσης έβαλε λουκέτο στην επιχείρησή του, μην μπορώντας να σηκώσει το βάρος των οικονομικών συνεπειών, υπέβαλε ένσταση με την ελπίδα πως τελικώς δεν θα κληθεί να πληρώσει τα δυσβάσταχτα πρόστιμα. Ο ίδιος εξ αρχής μιλούσε για υπερβάλλοντα ζήλο και ανάγνωση των μέτρων κατά το δοκούν με ή χωρίς κοινή λογική και κοινωνική ευαισθησία και οι διαστάσεις που η υπόθεση έλαβε μάλλον τον δικαιώνουν.